Έχουμε κινητοποίηση σε πανελλαδικό βέβαια επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο χανίων των μουσικών. Καλλιτέχνες οι οποίοι τι λένε, υποβαθμίζονται οι σπουδές μας. Υπάρχει μια λίστα βέβαια με συγκεκριμένα αιτήματα. Αν μπορούμε να το δούμε σε πλήρη οθόνη. Η τέχνη δεν πρέπει να αντανακλά σαν τον καθρέπτη, μα σαν φακός να μεγεθύνει. Αυτό αναφέρουν μεταξύ άλλων ξεχωριστό μήνυμα των μουσικών. Επίθεση απέναντι στα επαγγελματικά τους δικαιώματα, αυτό βλέπουν οι μουσικοί και κατ' επέκταση προσπάθεια υποβάθμισης των πτυχίων τους και ζητούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις, πρωτοβουλίες, αποφάσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία. Πάμε στην κυρία Εύη Γεωργουσοπούλου, πρόεδρο Παραρτήματος Χανίων του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Πάμε να την καλησπερίσουμε και να την ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Η ατζέντα των αιτημάτων σας τι περιλαμβάνει? Τα αιτήματά μας επικεντρώνονται στην αναγκαιότητα να υπάρχει μουσική εκπαίδευση από την πρώτη σχολική, από την πρώην ηλικία, από μικρά παιδιά μέχρι και τα πανεπιστήμια, ενιαία, δημόσια και δωρεάν, με την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει τώρα. Το προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο και ξεσήκωσε το καλλιτεχνικό κόσμο και οδήγησε σε μαζικές κινητοποιήσεις μέσα στο Δεκέμβρη, έφεραν στο επίκεντρο προβλήματα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, τα οποία όμως είναι χρόνια. Παρότι υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες αξιόλογοι σε όλες τις μορφές τέχνης, από το κράτος και από όλες τις κυβερνήσεις προωθείται μια απαξίωση στο κομμάτι του πολιτισμού και ειδικότερα σε αυτό της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Αυτό που ζητάμε είναι δημιουργία ενός δημόσιου και δωρεάν συστήματος μουσικής εκπαίδευσης που να ξεκινάει από τα πρώτα παιδικά χρόνια και να καταλήγει σε πανεπιστημιακή βαθμίδα. Διαχρονικά βέβαια και εμείς δημοσιογράφοι το γνωρίζετε βέβαια πολύ καλά και εσείς κυρία Γεωργουσοπούλου, καλύπτουμε προβλήματα υποστελέχωσης στα μουσικά, καλλιτεχνικά σχολεία βέβαια διαχρονικά στο ίδιο έργο θεατές κάθε χρόνο, οπότε πρέπει να αλλάξει λίγο η αντίληψη και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται αυτά τα προβλήματα εκεί οι αρμόδιοι. Φυσικά. Και η γενική εκπαίδευση είναι ένα από τα αιτήματά μας. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε στη γενική εκπαίδευση γυμνάσιο και λύκειο, δημοτικό γυμνάσιο λύκειο, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση να μειώνουν τις ώρες διδασκαλίας. Με ποιο Υπουργείο έχετε να κάνετε? Πολιτισμού ή παιδείας? Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Εδώ είναι το θέμα. Εκεί πρέπει να ξεκαθαρίσει. Ακριβώς. Γι' αυτό και σήμερα απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Παιδείας. Τα πτυχία των οδείων υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ τα πτυχία των πανεπιστημίων στο Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο για εμάς. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι ενιαία μουσική εκπαίδευση από μικρή ηλικία, γιατί για να μάθει κάποιος ένα μουσικό όργανο πρέπει να ξεκινήσει από νεαρή ηλικία και να το κάνει σε οδείο. Μάλιστα. Από μικρή θέλει αφοσίωση και πολλά χρόνια σπουδών. Και αυτό δεν γίνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, αλλά υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού μέσα από κατά κύριο λόγο ιδιωτική εκπαίδευση, γιατί είναι ελάχιστα τα κρατικά οδεία. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Γεωργουσοπούλου, δεν ξέρω αν περιμένουμε απαντήσεις γενικά ή ανταπόκριση κινητοποίηση από την πλευρά των αρμόδιων Υπουργείων. Πάντως το θέμα, άνω τελεία θα βάλουμε τώρα, θα το ξαναπιάσουμε το επόμενο διάστημα. Καλή υπομονή να ευχηθώ. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Εμείς καλούμε σε γενική συνέλευση στις 25 Γενάρη τα μέλη μας για να συζητήσουμε το πλαίσιο ετοιμάτων της μας αντίδρασης και το πλαίσιο διεκδικήσεως. Όσον αφορά την καλλιτεχνική εκπαίδευση. Να είστε τώρα καλά. Ξεκίνησε. Τώρα ξεκίνησε. Τελείωσε. Να είστε καλά, κυρία Γεωργουσοπούλου, την καλησπέρα μας.